Ναι, 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 ναι. Ρίγο. Γρήγορα. Στο παρατσάκ προλάβαμε. Σταματήσαμε να δούμε το Cameron House. Είναι μία από τις πιο γνωστές επαύλεις εδώ στην περιοχή, στη Loch Lomond. Τώρα λειτουργεί σαν πεντάστερο ξενοδοχείο. Μπήκαμε και λίγο μέσα. Κοιτάξτε, τέλειο μέρος. Πριν από πολλά χρόνια είχα έρθει εδώ, σε ένα σεμινάριο. Δεν έμενα εδώ πέρα, κάπου αλλού, αλλά εδώ γινόταν το σεμινάριο. Φανταστικό μέρος. Εδώ μέσα στο ξενοδοχείο έχει και αστεράτο εστιατόριο. Με αστέρι Μισελέν. Έχει υδροπλάνο για βορτούλα. Loch Lomond. Εδώ θεωρείται ένα από τα καλύτερα μέρη για να έχεις ακίνητο στη Σκωτία. Βροχή, βροχή! Βρέχει, βρέχει, γρήγορα μέσα, γρήγορα μέσα! Στο αμάξι! Περιμένετε να βγάλω τα κλειδιά. Ωρε φίλε! Ηλέκτρα άνοιξα! Πες γρήγορα! Αυτό είναι το αμάξι μας! Για κράτα λίγο! Ωρε άνοιξε λίγο! Ναι, γρήγορα! Στο παρατσάκ προλάβω! Κρύο! Πάντως, γενικά, κάθε φορά που μπαίνουμε στο αμάξι και έχουμε διαδρομή να κάνουμε καμιά ώρα, αρχίζει να βρέχει. Και όταν φτάνουμε στο προορισμό που θέλουμε να πάμε να δούμε, έχει τέλειο καιρό. Είμαστε μάγκες και τυχεροί. Ναι, ναι. Η Λέθρα, βασικά, παιδιά, η Λέθρα είναι, την έχει μαζί στο ταξίδι και όλα πηγαίνουν κατευχήν, λες και δεν ξέρω, έχει ένα. Τι να σου πω. Μπράβο. Χωρίς την Λέθρα όλα καταστρέφονται, διαλύονται. Ωραίο πράγμα, όλος ο άνθρωπος είναι έξω αυτή τη στιγμή. Σοβαρά. Ναι, το πατάει έξω και εκεί. Συνεχίζει έτσι. Και αυτή. Όχι αυτή. Εντάξει, έχω ένα διάβροχο. Όταν πηγαίνεις περίπατο σε τέτοια μέρη, ναι, με τέτοιο καιρό, εννοείται, παιδε, είσαι έτοιμος, είσαι, ξέρεις ότι κάποιος είναι τη μέρα, θα σου τύχει κι αυτό. Γιατί θες να πας? Κάνουμε πικνίκ. Πικνίκ στο αυτοκίνητο. Βασικά, επειδή βρέχει πολύ, είπαμε να μην οδηγούμε με τόσο δυνατή βροχή. Και πεινούσαμε κιόλας. Φτιάξαμε τορτίγες που πήραμε από το σούπερ μάρκετ. Βάλαμε και βραστό αυγό που πήραμε από το σούπερ μάρκετ, έτοιμο βραστό. Και σαλάτα. Και μια σάλτσα εγώ και ζαμπόν και τυρί και τέτοια. Ωραίο πράγμα, ωραίο φαΐ. Ναι, καλό ήταν. Το φτιάξε καλά. Το δικό μου τέλειο είναι, το δικό σου και δεν είναι ωραίο. Έβαλα μια σάλτσα καυτερή, σάλτσα, σάλτσα. I can see clearly now the rain has gone. Σταμάτησε η βροχή, φεύγουμε. Παράλληλα με τη λίμνη, δεξιά το νερό, πρασινάδα παντού, λίγο στενός ο δρόμος,
αλλά γενικά χαίρεσαι να οδηγήσει εδώ πέρα. Στιγμή Happy Traveler, όπως πηγαίναμε, είδαμε κάτι ταμπέλες που έλεγε Falls of Faloch, καταράκτες. Και λέμε, λες, ήταν ένα ωραίο μέρος, είδαμε 2-3 ταμπέλες. Συνήθως να βάζω ταμπέλες σημαίνει ότι είναι ένα ωραίο αξιοθέατο. Και λέμε να πάμε να το δούμε. Σταματάμε λίγο σε ένα πάρκινγκ και ψάχνουμε στο χάρτη, που είναι. Το βρίσκουμε λίγο πιο πριν από εμάς. Εδώ είμαστε εμείς. Και μας βγάζει, ας πούμε, φωτογραφίες επί τόπου. Λέει, έχει 24 φωτογραφίες που έχουν τραβήξει διάφοροι. Ανάτο, αυτό εδώ είναι. Δηλαδή παίρνουμε μια ιδέα για το πώς είναι, αν θέλουμε να πάμε να το δούμε. Εντάξει, δεν είναι κανένας καταράκτης. Τεράστιος, μια χαρά είναι, μικρούλης. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μπορούμε να πάμε και με το αμάξι. Δηλαδή πόσο θα πρέπει να περπατήσουμε. Και έχει κάτω κριτικές. Και έχει γράψει κάποιος beautiful, quiet place to visit. Ωραίο ήσυχο μέρος για να πάμε. It's a little walk from the parking area, but very much worth it. Μου λέει ότι, ας πούμε, έχει λίγο περπάτημα από το πάρκινγκ, αλλά αξίζει τον κόπο. Δεν θα πάμε γιατί βιαζόμαστε. Αν έγραφε ότι είναι πάνω στο δρόμο, πάνω στο πάρκινγκ, ένα λεπτό περπάτημα, θα πηγαίναμε. Και έτσι το κινητό, το ίντερνετ, το Google Maps και οι άλλοι ταξιδιώτες που πήγαν εκεί, βγάλαν φωτογραφίες και γράψαν τα σχόλιά τους, μας βοηθάνε να λάβουμε τις καλύτερες happy traveler αποφάσεις. Ορίστε, είναι σαν να ταξιδεύεις με άλλους ταξιδιώτες μαζί και σου λένε εκεί πήγαινε, εκεί μην πας, πρόσεχε, θα κάνεις πολλή ώρα κτλ, κτλ. Τέλεια. Τεχνολογία μας ενώνει. Και μας ενώνει, ε. Εσείς βλέπετε το ταξίδι μας, ε. Αν έρθετε ποτέ εδώ, έχετε πάρει ιδέες. Και αν δεν έρθετε, έχετε έστω πάρει μια μικρή ιδέα, έτσι, μια εμπειρία ταξιδιού. Ωραίο πράγμα αυτό. Λοιπόν, πάμε γιατί θα μας νυχτώσει. Ευτυχώς νυχτώνει αργά, αλλά τέλος πάντων. Πάμε. Όταν οδηγείς στη Σκωτία, κάθε τόσο θες να σταματάς για να απολαμβάνεις αυτά τα φανταστικά τοπία. Πω. Και κοιτάξτε, βγήκε ο ήλιος προς τα εκεί που πηγαίνουμε, έχει καλό καιρό. Λοιπόν, κατεβαίνουμε παράλληλα με αυτή τη λίμνη τώρα, λίμνη ποτάμι, και θα φτάσουμε ουσιαστικά στις ακτές του Ατλαντικού ωκεανού και θα μείνουμε σε ένα μέρος που λέγεται Ομπάν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλουμε να προλάβουμε το ηλιοβασίλεμα. Να φτάσουμε μέρα, σίγουρα θα φτάσουμε μέρα, να προλάβουμε λίγο και το ηλιοβασίλεμα στο Ομπάν. Άλλη μια στάση. Βασικά, όπως στρίβαμε εκεί πέρα τη γωνία, είδαμε μια λωρίδα γης που είχε πάνω κάτι αγελάδες. Ω, νάτες! Άλλη μια στάση. Κοιτάξτε γέφυρα. Εντάξει, δεν έχω λόγια. Αυτή η χώρα συνεχώς μας εκπλήσει. Σε κάθε γωνία που στρίβουμε βλέπουμε και κάτι μαγικό.
Φτάσαμε, είμαστε σε μια πόλη που λέγεται Ομπάν, στη Δυτική Σκωτία. Εδώ θα μείνουμε απόψε. Το ξενοδοχείο μας λέγεται Αδελφή. Αδελφή Βίλα. Αντελφή, μάλλον. Αντελφή Βίλα. Ωραίο δωμάτιο. Είχε φαγητάκια, βραστήρα, τσάι, μπάνιο και τέλειο κρεβάτι. Επειδή όπου να είναι δύο ήλιος, πάμε να προλάβουμε να δούμε την πόλη. Να είμαστε λοιπόν, αυτό είναι το Ομπάν, φανταστική παραθαλάσσια πόλη στις ακτές του Ατλαντικού ωκεανού. Πετύχαμε το ηλιοβασίλεμα, τέλειο είναι. Η παραλία έχει βότσαλα και εδώ έχει και φύκια. Βασικά είναι παραλία με γκαζόν, είναι πράσινα φύκια. Πρώτη φορά βλέπω τόσο πράσινα φύκια. Κοιτάξτε εδώ πως φαίνεται το ηλιοβασίλεμα. Το μάβικ είναι εκεί πάνω. Και κοιτάξτε εδώ. Τέλειο πλάνο. Δείτε το. Εντάξει, από τα καλύτερα ηλιοβασιλέματα που έχουμε δει ποτέ. Μπορεί να μην βλέπουμε τον ήλιο, επειδή είναι πίσω από εκείνο το βουνό, το λόφο, το νησί απέναντι, αλλά τα χρώματα στα σύννεφα είναι απίστευτα. Επειδή εδώ είμαστε γεωγραφικά πολύ ψηλά, πιο κοντά στο Βόρειο Πόλο, νυχτώνει πολύ αργά. Είναι σχεδόν 10 η ώρα και δεν έχει νυχτώσει ακόμα. Και το ακόμα πιο τέλειο είναι ότι το ηλιοβασίλεμα κρατάει πάρα μα πάρα πολύ ώρα. Ήταν άλλο πολύ ωραίο. Ωραίο, ε. Κοιτάξτε, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εικόνα, ρε φίλε. Κοίταμε χρώματα. Θα φάμε fish and chips, επειδή είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Καλά fish and chips δεν έχει μόνο στην Αγγλία, έχει και στη Σκωτία. Α, είναι κοτόπουλα εδώ. Αλλά εκεί είναι τα ψάρια. Haddock, cod, large haddock, large cod. Αυτό το φάγαμε στη Γλασκόβη. Θα φάμε ψάρι. Στη Γλασκόβη δεν φάγαμε fish and chips για να το φάμε εδώ. Σε παραθαλάσσιο μέρος. Πάντα καλύτερη επιλογή. Αυτό είναι το παραδοσιακό πιρουνάκι για τα fish and chips. Ξύλινο. Σαν ξυλάκι για παγωτό είναι. Good food naturally. I think about that. Good. Thank you. Thank you. Bye bye. Πήραμε! Stop. Δεν γίνεται εκεί. Πρέπει να δούμε πρώτα. Ξαναμπες και βγες. Πάμε. Πήραμε! Fish and
We have our fish and chips. Let's go and find a nice place to eat them. Πήραμε fish and chips. Πάμε να βρούμε ένα μέρος ωραίο για να το φάμε. Τι λέει? Ωραίο δεν είναι? Ωραίο. Ε? Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Φανταστικό. Δεν είναι λίγο αλμυρό, όχι. Εντάξει, βάζουν γαλάτι και έξτρα, είναι και αλμυρό που είναι αλμυρό. Καλό, πολύ ωραίο είναι. Ωραίο ήτανε. Γυρίσαμε στο δωμάτιο. Τέλειο δωμάτιο. Βασικά, αυτό το δωμάτιο το πληρώσαμε όσο πληρώσαμε και το δωμάτιο το πρώτο βράδυ στο Λονδίνο, αν θυμάστε. Εκείνο το απαράδεκτο, εκείνο το υπόγειο. Αλλά εκείνο ήτανε Marble Arch. Ένα λεπτό από την Oxford Street. Μετράει η περιοχή. Αν και εδώ είναι πιο ωραίο το μέρος. Δίπλα στη θάλασσα, φανταστικά είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ώρα για βραδινή οργάνωση. Λοιπόν, το πρόβλημα εδώ πέρα, κοιτάξτε ποιο είναι, ότι έξω ακόμα έχει λίγο φως. Βλέπετε πως είναι ουρανός. Μόλις γυρίσαμε και είναι 11.30. Μόλις γυρίσαμε, δηλαδή σημαίνει ότι δεν πρόκειται να κοιμηθούμε πριν τη μία. Και ξημερώνει κάτι στις 4, που σημαίνει ότι και το πρωί. Okay, να ξυπνήσουμε 8. Όχι, ξυπνήσουμε 7. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι μικρή η νύχτα και κοιμάμαστε λίγο. Αλλά αυτό είναι καλό γιατί είναι μεγάλη μέρα και έχουμε πιο πολύ χρόνο με φως για γυρίσματα. Δηλαδή γράφουμε κάρτες, έχουμε λάθος εδώ πέρα. Δεν έχει γραφείο αυτό το δωμάτιο, έχει αυτό εδώ. Έχει εκείνο εκεί με την τηλεόραση. Αλλά δεν έχει γραφείο. Δεν πειράζει, κάτω καλύτερα. Λάπτοπ, σκληρός. Όλες οι κάμερες. Θα βγουν για να φορτίσουν, ντρόουν, μπαταρίες. Δεν έχουμε φέρει όλες τις βαλίτσες, έχουμε αφήσει το αμάξι επίτηδες. Βάλαμε όλα τα πράγματα μας αυτή εδώ. Για να μην κουβαλάμε πολύ. Γιατί εδώ στο Τιά κάθε βράδυ μένουμε σε άλλο μέρος. Αύριο μένουμε κοντά στη λίμνη Loch Ness. Και μετά υπάρχει ένα βράδυ που δεν έχουμε κλείσει ακόμα ξενοδοχείο. Πρέπει να το κλείσουμε. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα που θέλουμε γεωγραφικά να μείνουμε. Γιατί το επόμενο βράδυ θα πάμε Ενδιβούργο, που είναι λίγο μακριά. Θα δούμε αν θέλουμε να μείνουμε ξανά δεύτερο βράδυ κοντά στο Loch Ness ή να πάμε κάπου ανάμεσα σε Ενδιβούργο και Highlands. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά. Ο ήχος είναι το νερό, κάνει μπανιό ηλέκτρα. Κάποτε σας χαιρετώ, να είστε καλά. Αυτό το vlog τελειώνει. Δεν ξέρω πότε θα το μοντάρω, γιατί το ήξερα από την αρχή ότι η σκοτία θα είναι πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Θα τελειώνουμε πολύ αργά, θα ξυπνάω πολύ νωρίς. Γιατί θέλουμε σε 5 μέρες να κάνουμε 2 επεισόδια. Και έχουμε πολύ πρόγραμμα. Τέλος πάντων. Αυτά. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Καληνύχτα, καλημέρα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, έτσι. Και like σε αυτό το βίντεο, βοηθάει πάρα πολύ. Και κάντε και ένα share αν θέλετε. Αν σας αρέσουν τα vlog και θέλετε να βοηθήσετε. Περιμένω τα σχόλιά σας. Γεια. Yeah.